Fortress of Fear. Ένα αγαπημένο και συνάμα μισητό παιχνίδι, πολύ γνωστό για την αδικία του και την δυσκολία του, όμως είναι από τα παιχνίδια τα αγαπημένα της καρδιάς μας, θα το λέγαμε και Dark Souls της retro Game Boy εποχής. Για φύγουμε το σημερινό μας review. Hello everyone, Dennis, the Retro Player. Αν σας αρέσουν αυτά τα video game reviews, κάντε ένα like, ένα subscribe και αν μπορούμε και ένα share, έτσι να μαζευτούμε ακόμη περισσότεροι Retro Players. Wizards and Warriors, μία σειρά παιχνιδιών, τριλογία που βρίσκει την αφετηρία της στο NES. Όμως αυτό που κάνει ιδιαίτερα γνωστή την τριλογία είναι το νούμερο 2, στο οποίο artwork, στο εξώφυλλο, βρίσκεται ο αγαπημένος μας Φάμπιο. Την παραγωγή και κυκλοφορία του παιχνιδιού επιμελήθηκε η επίσης πολύ γνωστή τη δεκαετία του 80 και 90 η Acclaim, η οποία μεταξύ άλλων είχε κυκλοφορήσει πάρα πολλά άλλα παιχνίδια, πρόχειρα έχω μερικά εδώ, όπως το Tiger Heli, το Bart Simpson, το Double Dragon, τη σειρά του Double Dragon, και για το αγαπημένο Game Boy NBA Jam, δικό μου αγαπημένο The Punisher και τέλος πιστεύω αγαπημένο πάρα πολλών φίλων του καναλιού Quirk. Το Wizards and Warriors 1 στο NES κυκλοφόρησε το 1987 και στη συνέχεια το 1989 ήρθε το Wizards and Warriors 2. Μετά την εμπορική επιτυχία που γνώρισε η σειρά και ο κεντρικός υπότης ήρωας Kuros στα τέλη του 80, η Rare δέχτηκε την πρόταση της Nintendo για τη μεταφορά του Kuros στο τότε νέο μηχάνημα της Nintendo, ασφαλώς λέμε για το Game Boy. Το 1990 λοιπόν, το Wizards and Warriors Fortress of Fear Chapter 10, όπως είναι και ο επίσημος τίτλος με τον οποίο κυκλοφόρησε το παιχνίδι, έμελε να είναι μέσα στην πρώτη φουρνιά των Game Boy παιχνιδιών που κατέκλυσε την παγκόσμια αγορά. Ηρωάς, ο Kuros, και εισβάλλει μέσα στον πύργο του τρόμου, εξού και το Fortress of Fear, καθότι ο Malkiel έχει απαγάγει και κρατά εχμάλωτη την πριγκίπισσα Elaine, πρωτότυπη ιστορία. Σε αυτό το κλασικό 2D side-scrolling action platformer παιχνίδι χειριζόμαστε τον Kuros. Πώς? Πηδώντας από κινούμενες πλατφόρμες, κινούμαστε σε στενά περάσματα, ανακαλύπτουμε κρυφές αίθουσες, υπάρχουν όμως και πόρτες που οδηγούν σε διακλαδώσεις πιστών τύπου λαβύρινθου. Τα χρήσιμα αντικείμενα που μπορούμε να συλλέξουμε για να ανταπεξέλθουμε εμπόδια και δυσκολίες είναι τα εξής: κρέας για την αναπλήρωση ζωής, ποτήρι κρασί, με αυτό ο Kuros αναπληρώνει μέρος της δύναμής του, διαμαντάκια, πολύ σημαντικά διότι μόλις συμπληρώσουμε 10 κερδίζουμε κανονάκι, κουκλάκι Kuros που είναι και η έξτρα ζωή, κλειδιά που ανοίγουν chests και πόρτες, τα οποία chests όμως διαθέτουν υπερπολίτιμα αντικείμενα για την επιβίωσή μας, και αυτά είναι boots of jumping, τις μαγικές μπότες δηλαδή, με αυτές μπορούμε να πηδήξουμε ψηλά και να έχουμε πρόσβαση σε υψηλότερες πλατφόρμες. Επίσης ο Kuros προσγειώνεται ομαλά μετά από πήδημα και δεν χάνει ενέργεια, διαφορετικά συμβαίνει αυτό, fall damage. Potion of healing, το φίλτρο το οποίο αναπληρώνει την ενέργεια του Kuros. Shield of Protection, με την ασπίδα προστασίας δεχόμαστε μικρότερη απώλεια ενέργειας μετά από επαφή από εχθρούς. Ο ήρωάς μας είναι εξοπλισμένος με το περίσσιο θάρρος του, αλλά και με το ξύφος του, με το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του. Με κίνηση προς τα εμπρός, αλλά ξυφομάχου, αλλά έχοντας και στην φαρέτρα την κίνηση από το προσκεφάλι προς τον εχθρό, κατακόρυφα, δύναται να κατατροπώσει τους απλούς κακούς μέχρι και τους final bosses. Εχθρούς που συναντάμε στο παιχνίδι είναι οι εξής: ψάρια, τόξα, φίδια, νυχτερίδες, αετοί, πολεμιστές, σκελετοί, νεκροκεφαλές. Έχουμε και κάποιους δυνατούς mini bosses, αλλά βεβαίως και τον final μεγάλο boss, τον Malkiel, και αυτή είναι η εξής: η μεγάλη νυχτερίδα, η αρμάδα των νεκροκεφαλών,
η μητέρα νεκροκεφαλή. Η μάνα αετός. Και βεβαίως The Wizard Malkiel. Τα όμορφα του παιχνιδιού είναι οι μυστικές αίθουσες που μπορείς να βρεις, αλλά και τα μικρά κολπάκια, τα οποία όταν τα ανακαλύψεις, ειδικά την εποχή εκείνη που ήμασταν μικροί, έτσι αισθανόσουν ωραία που κατάφερες και βρήκες αυτό το achievement. Υπάρχει το κλασικό στην αρχή του παιχνιδιού που πάμε αριστερά, κόντρα δηλαδή από το ένστικτό μας, που είναι να κατευθυνθούμε προς τα δεξιά. Λίγο αναμονή και τσουπ, να ένα συναφάκι. Πηδάμε εκεί και μετά στην πλατφόρμα υπάρχει μια έξτρα ζωή. Εντός του πύργου υπάρχουν σημεία που αν καταφέρουμε να πηδήξουμε στο τέρμα ψηλά στον τοίχο, υπάρχει επιπλέον δωμάτιο από την άλλη πλευρά, που δεν φαίνεται. Προχωράμε, μπαίνουμε στο δωμάτιο, αλλά και απανωτό νάτο, μυστικό, καθότι υπάρχει και άλλο ένα δωμάτιο. Ωραία αυτά τα μικρά τα secrets. Ή και εδώ που πηδάμε πάνω από την πόρτα και περνάμε στην επόμενη πίστα χωρίς να χαραμίσουμε ένα κλειδί. Καλό, ε! Για το παιχνίδι όμως υπάρχει και cheat. Ξεκινάμε το παιχνίδι κανονικά. Χάνουμε επιτόπου έτσι ώστε να τερματιστεί και στα high scores βάζουμε το W, καρδούλα W, δηλαδή αγαπάμε Wizards and Warriors. Πάμε για νέο παιχνίδι και πλέον έχουμε 6 ζωές. Το παιχνίδι είναι εμπλουτισμένο με μελωδίες οι οποίες είναι αξέχαστες και ανεπανάληπτες. Ειδικά στο title screen, αυτή η μουσική που παίζει μπορείς να βάλεις το Game Boy κάτω και να το ακούς σαν τρανζιστοράκι σε repeat. Όμως και στις πίστες είναι πάρα πολύ ωραία μουσική και στους boss fights. Εμένα μου αρέσει η μελωδία που παίζει όταν περάσουμε μια πίστα, αλλά και στον θάνατο του Κούρος, έτσι κάπως ταιριάζει απόλυτα με την αισθητική του παιχνιδιού. Μόνη παραφωνία είναι αυτό το ηχητικό εφέτο μπε που κάνει, το βάζω, το οποίο μου φαίνεται ότι δεν πολύ ταιριάζει στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά όμως, στη μουσική και στις μελωδίες, το παιχνίδι θα πάρει 5 στα 5. Ένα παιχνίδι που σε σύγκριση με τα NES παιχνίδια δεν έχει τόσο πολύ να ζηλέψει, δεν υστερεί στα γραφικά, δεδομένου βεβαίως ότι μιλάμε για το Game Boy. Και μάλιστα να έχουμε στο νου ότι πρόκειται από τα πρώτα παιχνίδια του Game Boy, τότε που οι προγραμματιστές ακόμα δεν είχαν μάθει πώς να ξεκλειδώσουν τα απίστευτα γραφικά που μπορούν να αποδοθούν στα παιχνίδια. Πάρα πολύ ωραία μεγάλα sprites ευδιάκριτα και των αντιπάλων και του Κούρος και στα backgrounds και γενικότερα του περιβάλλοντος, ταιριάζει απόλυτα με τη μελωδία και με την αισθητική του παιχνιδιού. Στα γραφικά λοιπόν το παιχνίδι θα πάρει 4 στα 5. Παρότι είναι ένα action platformer παιχνίδι, ο Κούρος δεν χαρακτηρίζεται από μεγάλη γκάμα κινήσεων. Υπάρχει το jump που μάλιστα είναι και πολύ κοντό εάν δεν έχεις πάρει τις μπότες. Ως επίθεση έχουμε την κίνηση προς τα εμπρός, αλλά και την κατακόρυφη προς τα εμπρός. Στο κομμάτι του platforming, το floor hit detection, αλλά επίσης και των εχθρών, υστερεί, κάνοντας δύσκολη και την προσγείωση σε σημεία της πίστας, αλλά και την έγκαιρη εξολόθρευση των εχθρών όταν έρχονται κατά πάνω σου. Στα controls λοιπόν το παιχνίδι θα πάρει 3 στα 5. Άνετα, το παιχνίδι μπαίνει στα top 5 των πιο άδικων και δύσκολων παιχνιδιών που μπορεί κάποιος να ολοκληρώσει στο Game Boy. Βασικά το παιχνίδι είναι αρκετά άδικο στα εξής σημεία. Floor Head Detection. Ενώ δείχνει ο Κούρος ότι μπορεί να προσγειωθεί στην άκρη της πλατφόρμας, ξαφνικά βρίσκεται στο κενό. Σημεία με πολλαπλούς αντιπάλους που σε καθαρίζουν για πλάκα μέσα σε 2 seconds. Όπως είναι τα σημεία που έρχονται πολλαπλοί χαρακτήρες κατά πάνω σου, σαν τσούρμο και δεν υπάρχει διαφυγή. Μακρινές αποστάσεις που πρέπει να πηδήξει ο Κούρος. Ειδικά αν έχεις πεθάνει κιόλας, έχεις χάσει τις μπότες σου, οπότε αυτά τα jumps γίνονται σχεδόν ακατόρθωτα. Δύσκολοι mini bosses που το pattern τους είναι δύσκολο να απομνημονεύσεις ή και αδύνατο να το ακολουθήσεις για να αποφύγεις τον βέβαιο θάνατο. Πόρτες λαβύρινθοι. Καλά, ειδικά σε αυτό το τελευταίο stage πρέπει να διαλέξεις το σωστό μονοπάτι και την σωστή επιλογή των θυρών. Αλλιώς σε ξαναπάει σχεδόν στην αρχή του πύργου. Ο Malkiel, ο τελευταίος boss, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Εάν δεν έχει συγκεντρώσει ένα κάρο από ζωές, τότε πολύ δύσκολα θα νικηθεί. Εντάξει, η ετοιμιγορία είναι η εξής. Το παιχνίδι της δυσκολία θα πάρει 5 στα 5.
Αυτή η παιχνιδάρα μας έχει σημαδέψει. Έχει στιγματίσει τα αθώα παιδικά μας χρόνια που ήρθε με την ανελαίτη και αδίσταχτη δυσκολία της να ρουφήξει μέχρι και την μηδαμινή έστω ελπίδα που είχαμε να τερματίσουμε το παιχνίδι. Όμως το αγαπάμε, έχει μουσικάρες, έχει ωραία γραφικά, έχει το ωραίο artwork και να μην ξεχνάμε είναι και από τις πρώτες κασέτες Game Boy που κρατήσαμε στα χέρια μας. Συνολικά λοιπόν το παιχνίδι θα πάρει 4 στα 5. Είμαι ο Dennis, The Retro Player, εύχομαι να σας άρεσε το σημερινό review. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!